Φιλοξενούμε τον Ταουφίκ Σούσακ. Είναι μαθητής με καταγωγή από τη Συρία, ο οποίος πήγε πάρα πολύ καλά στο μάθημα των νέων ελληνικών. Έγραψε 16 από τα 20. Είναι εδώ μαζί μας. Ταουφίκ, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, τη στιγμή που εξετάζουμε τι πήγε στραβά στα νέα ελληνικά και ο μέσος όρος είναι κάτω από τη βάση, εσύ, ένα παιδί με καταγωγή από τη Συρία, τα έχεις πάει πάρα πολύ καλά. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Νιώθω περήφανος και σίγουρα ανακουφισμένος που δεν πήγε άσκοπα και ο κόπος και ο δικός μου και των διδασκάλων μου όλων. Και ναι, είμαι σίγουρα ευτυχισμένος. Λοιπόν, και να δούμε τι αποτέλεσε αφορμή για να κάνουμε τη σημερινή συνέντευξή μας. Και εμείς το μάθαμε μέσα από το Facebook. Έγινε η όλη επαφή. Πάμε να δούμε την ανάρτηση ενός δασκάλου σου. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους μαθητές για τον βαθμό που εξασφάλισαν στο μάθημα των νέων ελληνικών. Κυρίως όμως θα ήθελα να συγχαρώ τον Ταουφίκ Σούσακ, ο οποίος και ενώ στην άλλη πατρίδα του, τη Συρία, ο πόλεμος άνοιγε ρογμές, στην ευαίσθητη ψυχή του έσφιξε τα δόντια, προετοιμάστηκε σωστά και πάλι τελικά στο μάθημα των νέων ελληνικών εξασφάλισε ένα αξιοπρεπέστατο 16 από τα 20. Μπράβο σου, Ταουφίκ. Και έχουμε από κάτω τη δική σου αντίδραση, το δικό σου ευχαριστώ. Κύριε, με έχετε συγκινήσει αφάνταστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για όσα κάνατε για μένα. Δεν θα τα είχα καταφέρει χωρίς εσάς. Θα έχετε πάντα ένα μέρος στην καρδιά μου και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο στη συνέχεια. Είναι σημαντική η σχέση δασκάλου-μαθητή για την επιτυχία ενός μαθητή, Ταουφίκ? Βεβαίως. Και ειδικά στη δική μου περίπτωση, που σε πολλές φάσεις δεν ήμουν καλά και λόγω των συγγενών μου στη Συρία και γενικά κάποιων καταστάσεων, είχα μια δυνατή ψυχολογική υποστήριξη από τους καθηγητές μου και τους δασκάλους μου γενικά. Και ήταν ένα τεράστιο μέρος. Έδωσα μου το κίνητρο να συνεχίσω. Εσύ από πότε είσαι στην Κύπρο? Πότε ήρθατε με την οικογένειά σου? Από μωρό, πριν να κλείσω τον χρόνο, ήμουν στην Κύπρο. Μάλιστα. Και οι γονείς σου και οι δύο κατάγονται από τη Συρία. Πώς νιώθεις στην Κύπρο? Πώς αισθάνεσαι που μεγάλωσες στην Κύπρο? Την αισθάνεσαι ως τόπο σου, ως πατρίδα σου? Σίγουρα, ναι. Είναι η χώρα που με αγκάλιασε από μωρό και εκτιμώ αυτήν τη χώρα και τον λαό της, ο οποίος ήταν πάντα εξαιρετικός. Βίωσα κάποιες αντιλήψεις και κάποια πράγματα από παιδί, αλλά γενικότερα έχω να πω πως νιώθω πως είναι η πατρίδα μου, η Κύπρο. Ξεπεράστηκαν εκείνα στην πορεία, ναι, όμως, ναι. Και σε αποδέχτηκαν. Ναι. Πας στη Συρία, έχεις ταξιδέψει για να δεις τη χώρα? Ναι, έχω επισκεφτεί τη Συρία πάρα πολλές φορές. Η τελευταία φορά ήταν πρόσφατα, πριν 2 χρόνια. Και ναι, ζήσα κάποιους μήνες εκεί, κάποια καλοκαίρια. Από παιδί. Ποια περιοχή κατάγονται οι γονείς σου από τη Συρία? Από τη Δαμασκό. Έχεις εικόνες της Δαμασκού στο μυαλό σου, πώς ήταν πριν και πώς κατέληξε με τον πόλεμο? Ναι. Ήταν τούτη η περιοχή, τούτη η πόλη που εφωνάζε κουλτούρα και ήταν αγκαλιάζε σε μόλις επιέννες τσαμε. Ενώ τώρα υπάρχει ένα κλίμα δυστυχίας, ένα κλίμα που εγκρίμα που είναι έτσι, μια θλίψη σε εκείνη την πόλη. Έχεις συγγένεις, θείους, θείες, ξαδέλφια? Ναι, η οικογένειά της μητέρας μου είναι στη Συρία και επικοινωνώ μαζί τους και με τα ξαδελφάκια μου μιλούμε σχεδόν καθημερινά. Τι σου λένε, τι βίωσαν όλο αυτό το διάστημα με τον πόλεμο? Σου περιέγραψα συγκεκριμένες εμπειρίες τους? Ναι, φυσικά κάποιοι γεννήθηκαν στον πόλεμο, οι πιο νεαροί, και πιστεύουν ότι αυτό είναι το φυσιολογικό, το οποίο είναι πολύ τραγικό. Αλλά και οι έφηβοι που μεγαλώσαμε μαζί κάνοντας όνειρα και λέγοντας μου, εγώ ξέρω τους προσωπικά, εν τους θεωρώ αριθμούς. Βλέπω τους και ξέρω ο καθένας τι ήθελε, τους στόχους του και ξέρω ότι τώρα δυσκολεύονται. Και ενώ εργαστήκαν όσο σκληρά εργαστικά, εγώ θα έχουν την ευκαιρία να πετύχουν στη ζωή τους. Και για πράγματα που έρχεται, εσύ. Τα μικρότερα παιδιά θεωρούν φυσιολογική την εικόνα, γιατί από την ημέρα που γεννήθηκαν υπάρχει πόλεμο στη Συρία και νομίζουν ότι αυτό είναι το φυσιολογικό και το λογικό να συμβαίνει. Ναι, γεννήθηκα σε αυτό το κλίμα και μόνο το κλίμα γνωρίσαν, οπότε. Επειδή πολλές φορές μεταδίδουμε εικόνες βομβαρδισμούς σε σχολεία, έτυχε τα ξαδέλφια σου να βιώσουν κάτι τέτοιο, να είναι εκεί και να πρέπει να προφυλαχτούν, να τους πούν οι δάσκαλοι ότι είναι μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας? Ναι, έχω δύο ξαδελφάκια τα οποία επιβίωσαν μια έκρηξη στο σχολείο τους και έπρεπε να πάσει σε
δεν μπορούσαν να μεταφερθούν ούτε στα σπίτια τους, δεν μπορούσε κάποιος να πάει να τους πάρει. Φιλοξένησε τους ένας γείτονας τους, ο οποίος και εκείνος έκαμε ό,τι μπορούσε. Φιλοξένησε πάρα πολλά παιδιά από εκείνο το σχολείο και σίγουρα είναι μια τραυματική εμπειρία που έχουν και θα αξιάσουν ποτέ. Η εικόνα της Δαμασκού, συντρίμια, τι σου λέει, τι είναι αυτό που αισθάνεσαι όταν είδες την τελευταία φορά που πήγες? Ένιωθα σοκαρίστηκα. Δεν περιμέναν τόσο φανερό το κλίμα και τα αυτοκίνητα. Τα πάντα ήταν πιο ήρεμα, σαν πως και θρυνούν την κατάσταση. Ήταν πολύ δυσάρεστο. Αλλά... Λοιπόν, θα πάμε να δούμε έτσι για να σου δώσουμε λίγο χρόνο να νιώσεις καλύτερα. Να δούμε ένα βίντεο που μας ετοίμασε η Όλγα Κωνσταντίνου για το τι έφταιξε και δεν πήγαμε τόσο καλά στα νέα ελληνικά. Και να θέλουμε να συζητήσουμε την προσπάθειά σου, πώς νιώθεις για την ελληνική γλώσσα, αν είναι εύκολη, αν σε δυσκολεύει, αν μιλάς με τους συγγενείς στο σπίτι, αν βλέπετε και τηλεόραση από τη Συρία, και να δούμε και το μέλλον. Τι σκέφτεσαι να πράξεις? Ανησυχία και έντονο προβληματισμό προκαλεί η φθήνουσα πορεία του μέσου όρου των γραπτών εξετάσεων των νέων ελληνικών αλλά και της ιστορίας. Υπάρχει μια δυσκολία στον τρόπο με τον οποίο εκφραζόμαστε που ουσιαστικά συνδέεται άμεσα και με τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε. Τι σημαίνει αυτό? Ο μαθητής δυσκολεύεται να αποκωδικοποιήσει ένα ερώτημα, μια ερώτηση. Δυσκολεύεται ακόμη και να αποτυπώσει γραπτό στη σκέψη του με ένα υποφερτό γραπτό λόγο που να έχει συνέχεια. Σύγχρονος τρόπος ζωής, η κακή χρήση του διαδικτύου αλλά και η χρήση των γκρίνγκλις επηρεάζουν αρνητικά τα αποτελέσματα. Ένα θέμα κρίσιμο γιατί ουσιαστικά παραγωνίζει την ελληνική γλώσσα, τη λαϊλατή και την περιθωριοποιεί. Οι ακαδημαϊκοί συστήνουν στους γονείς να φέρουν από πολύ νωρίς σε επαφή τα παιδιά με τα βιβλία και να επενδύσουν στην ποιοτική γνώση. Από την πρώτη ηλικίου οι μαθητές πρέπει να περιορίζονται στα μαθήματα για το φάσμα σπουδών που θα ακολουθήσουν. Και όχι να κάνουν 12-14 μαθήματα και να τρέχουν στα φροντιστήρια. Το Υπουργείο Παιδείας υπογραμμίζει πως δεν πρέπει να δραματοποιείται η κατάσταση και εξηγεί πως η κοινή εξέταση για πολιτήριο και πρόσβαση στο πανεπιστήμιο αλλοιώνει την πραγματική επίδοση των μαθητών. Και από στατιστικής άποψης φαίνεται σαφέστατα ότι η μέση όρη του συνόλου των μαθημάτων θα έπρεπε να είναι από 2 μέχρι και 3 μονάδες προς τα πάνω. Και βεβαίως να εφαρμοστούν τα τετράμινα στην τρίτη ηλικίου μέσα από τους σχεδιασμούς που έχουμε κάνει, που θα επιφέρουν συνεχή και επαρκή ανατροφοδότηση. Διαβεβαιώνει επίσης πως οι μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και ο πλήρης διαχωρισμός των εξετάσεων θα βελτιώσουν την υφιστάμενη κατάσταση. Πώς σου φαίνεται η χρήση της ελληνικής γλώσσας? Σε δυσκολεύει, σε μπερδεύει ή το έχεις συνηθίσει? Σίγουρα δεν νιώθω όσο άνετος είμαι όταν μιλώ τη μητρική μου γλώσσα, τα αραβικά. Αλλά γεννήθηκα περίπου σχεδόν εδώ. Έχω συνηθίσει και νιώθω άνετος να εκφράζω. Εσύ γιατί πιστεύεις ότι πήγες καλά στο μάθημα των νέων ελληνικών, σε αντίθεση με άλλους συμμαθητές σου? Σίγουρα έκανα και εγώ ό,τι μπορούσα. Κουραστικά πάρα πολλά τον χρόνο. Αλλά το παραπάνω ευχαριστώ πρέπει να το έχουν οι καθηγητές μου. Η καθηγήτρια του σχολείου μου με υποστήριξε από την αρχή μέχρι το τέλος. Ήταν πάντα μαζί μου. Και στο φροντιστήριο ο καθηγητής ήταν πάντα μαζί μου, πάντα δίπλα μου. Ό,τι χρειαζόμουν. Είδαν και τις αδυνατότητες που είχα, τις αδυναμίες μου και επένδυσαν πάνω μου αρκετά, έχω να πω. Άρα η προσπάθεια και η συνεχής προσπάθεια είναι το μυστικό, λες εσύ, για την επιτυχία. Το διάβασμα, η οργάνωση και η προσήλωση στο στόχο. Ναι, σίγουρα. Στόχος από εδώ και πέρα ποιος είναι? Έχω στόχο να μπω στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στη σχολή της πληροφορικής και να το ακολουθήσω ως εργασία την πληροφορική. Πιστεύεις ότι θα πιάσουμε το στόχο, γιατί τα αποτελέσματα θα βγουν σε λίγες μέρες? Ναι, πιστεύω πως είμαι αισιόδοξος. Είσαι αισιόδοξος. Ναι. Θέλω να μας μιλήσεις λίγο και για τι πιστεύεις ότι μπορεί να φταίει για τα νέα ελληνικά. Για παράδειγμα, φιλοξενούσαμε χθες μία ακαδημαϊκό, μας λέει είναι τα γκρίνγκλιους. Τα παιδιά μιλάνε πολύ στο διαδίκτυο, βλέπουν αυτό και η χρήση εκείνου του λεξιλογίου δυσκολεύει τα πράγματα. Δυσκολεύει την επικοινωνία, τους δυσκολεύει να εκφραστούν στο γραπτό λόγο. Πιστεύεις ότι είναι κάτι που φταίει και δεν μιλάμε, δεν γράφουμε σωστά τη γλώσσα? Ναι, σίγουρα, ειδικά τα γκρίνγκλιους που είπατε, πιστεύω πως επηρεάζουν πολλά και την ορθογραφία και το
από τη στιγμή που δεν εξασκείσαι τόσο πολλά στο γραπτό λόγο, δεν είσαι άνετος μετά όταν πρέπει να εκφραστείς σοβαρά. Mm-hmm. Εγώ τον τελευταίο μήνα προσπάθησα και στα μηνύματα να γράψω ελληνικά, αλλά αφού μεγάλωσα γράφοντας Greek English, ήταν πολύ δύσκολο να κάνω τον την. Έπαιρνα πολύ περισσότερο χρόνο και κατάλαβα πως όντως επηρεάζει αυτό το θέμα. Άρα θα άλλαζες, για παράδειγμα, και θα έλεγες και στα νεότερα παιδιά να, όταν στέλνουν μηνύματα μεταξύ τους, να τα στέλνουν στα ελληνικά, γιατί θα τους φανεί μετά και στο σχολείο, αλλά και στις εξετάσεις τους και στην παραπέρα ζωή τους. Θα έμπαινε στη διαδικασία να αλλάξεις κάποιες συνήθειές σου. Ναι, σίγουρα βοηθάνε. Εσύ τι νιώθεις, θα μείνεις να ζήσεις Κύπρο ή σκέφτεσαι κάποια στιγμή να πας και να ζήσεις στη Συρία? Προς το παρόν δεν έχω σχέδια για να πάω σε οποιαδήποτε άλλη χώρα ή στη Συρία. Σχεδιάζω να μείνω στην Κύπρο, να σπουδάσω, να βρω μια εργασία. Αυτά. Αυτό, ε. Yeah. Θα μιλήσεις σήμερα με τα ξαδέλφια στη Συρία? Ναι, σίγουρα πιστεύω πως μας παρακολουθούν. Α, ναι. Τους το είπες ότι θα είσαι εδώ μαζί μας, ναι, και σου είπαν θα βρουν τρόπο να το δουν μέσω διαδικτύου? Ναι, ναι, το βλέπουν διαδικτυακά. Θες να τους πεις κάτι, να τους στείλεις ένα μήνυμα και να κλείσουμε με το χαμογελό σου? Θέλω απλά να τους ευχηθώ πως η κατάστασή τους θα βελτιωθεί και να τους ευχηθώ ότι καλύτερο. Μακάρι να τελειώσει αυτό το μαρτύριο. Λοιπόν, ναι, τα οφείλουμε εμείς να σε ευχαριστήσουμε που ήσουν εδώ, μοιράστηκες την εμπειρία σου μαζί μας. Να σου ευχηθούμε κάθε επιτυχία για το μέλλον και φυσικά να ευχαριστήσουμε και τον καθηγητή σου, τον κύριο Κυριάκο Ιωάννου, που μας βοήθησε για να έχουμε τη σημερινή μας συνέντευξη. Κάθε καλό σε σένα και στην οικογένειά σου. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.